Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα σας δείξω το πόσο εύκολο είναι να κατεβάσουμε γραμματοσειρές. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω ότι το επόμενο βίντεο θα ανέβει Κυριακή και μετά το επόμενο μάθημα Photoshop είναι την Τρίτη. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, και πάμε να δούμε το πόσο εύκολα μπορούμε να κατεβάσουμε γραμματοσειρές. Πιο εύκολα βρίσκεται γραμματοσειρές στα αγγλικά από ό,τι στα ελληνικά, δυστυχώς. Δηλαδή, θα δούμε πάρα πολλές ωραίες γραμματοσειρές, ωραίες, Wanted, Texas, λίγο LCD, λίγο games, γραμματοσειρές όπως Need for Speed και τα σχετικά. Όπως βλέπετε ότι ανεβάζω και εγώ στο Photoshop και δείχνω τις γραμματοσειρές που έχω. Σήμερα θα δούμε τον εύκολο τρόπο που μπορούμε να κατεβάσουμε γραμματοσειρά και να τη βάλουμε στο Photoshop ή γενικά στα Windows, οπότε οποιοδήποτε αρχείο μετά και να δουλέψουμε, είτε Word είτε σε οποιαδήποτε μορφή οπουδήποτε, να μπορούμε να βάλουμε τη γραμματοσειρά που έχουμε κατεβάσει. Όπως είπα, δύσκολο μπορούμε όμως να βρούμε γραμματοσειρές τόσο ωραίες όσο υπάρχουν στα αγγλικά. Δυστυχώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το ίντερνετ. Ερχόμαστε στην αναζήτηση και κάνουμε search τη λέξη DaFont. Θα σας έχω link κάτω στο description για να κάνετε την αναζήτηση πιο εύκολα. Κάνουμε search και μας βγάζει αυτήν εδώ τη σελίδα. Όπως βλέπετε, έχει κάποια υποδείγματα εδώ πέρα. Όμως για να κάνουμε πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση, μπορούμε να έρθουμε εδώ πάνω και όπως βλέπετε έχει διάφορα είδη, όπως cartoon, comic, old school, western. Πάμε να δούμε το πιο χαρακτηριστικό, το western. Το western μας θυμίζουν λίγο ταινίες Texas, λίγο Lucky Luke, λίγο τέτοια φάση. Πάμε να γράψουμε εδώ, ας πούμε, το κλασικό wanted και να κάνουμε αναζήτηση, submit. Το κλασικό wanted που βλέπουμε στις ταινίες western που ψάχνουν τον κλέφτη. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε εδώ πέρα στο preview και να γράψετε οτιδήποτε θέλετε και σας αρέσει για να δείτε αν σας ταιριάζει με το λογότυπό σας. Ας γράψουμε το λογότυπο του καναλιού, το όνομα μάλλον του καναλιού, submit, και βλέπετε ότι μας βγάζει διάφορες γραμματοσειρές που έχουν να κάνουν με western ταινίες. Αυτή η γραμματοσειρά είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε κάποιο πάρτι μασκέ ή σε κάποιο πάρτι που έχει θεματικό το western ή τους cowboy ή κάτι τέτοιο σχετικό. Μπορούμε πολύ απλά με τον ίδιο τρόπο να πατήσουμε άλλο είδος. Να πάμε να δούμε λίγο comic. Βλέπετε ότι έχει γραμματοσειρές comic εδώ πέρα. Θυμίζουν λίγο τα comic τα παιδικά, Batman, Superman που διαβάζαμε μικροί. Ας έρθουμε να δούμε το cartoon. Βλέπετε ότι έχει πολλά θεματικά. Μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε θέλετε ανάλογα με την αρισκία σας. Έχει Arabic. Να θυμίζει λίγο αράβικα και αυτές ωραίες γραμματοσειρές. Ας δούμε λίγο typewriter. Το typewriter είναι οι γραμματοσειρές που είναι μοντέρνες αυτόν τον καιρό, είναι της μόδας και οι πιο πολλοί τις χρησιμοποιούν και κάνουν αφήσεις μέσω του typewriter. Πάμε να δούμε λίγο το typewriter. Πάμε να δούμε τώρα τη διαδικασία την οποία μπορούμε να την κατεβάσουμε τη γραμματοσειρά μας. Ερχόμαστε στο Gothic, θα πατήσω Modern και θα ψάξω να βρω μια γραμματοσειρά η οποία να μου αρέσει από εδώ πέρα. Ας κατεβάσουμε μια τυχαία, ας κατεβάσω αυτήν εδώ. Αφού διαλέξαμε τη γραμματοσειρά που μας αρέσει, ερχόμαστε στην ίδια θέα με τη γραμματοσειρά και πατάμε download. Δεν χρειάζεται να την αποθηκεύσουμε όσο να την ανοίξουμε. Απλά πατάμε ένα open και μας ανοίγει η γραμματοσειρά μας. Εδώ πέρα είναι το αρχείο zip που κατεβάσαμε. Εγώ το ανοίγω με το WinRAR που το έχω ήδη εγκατεστημένο στην υπολογιστή μου. Θα σας έχω link από κάτω στο description το πώς θα κατεβάσετε το WinRAR εύκολα. Πατάμε το link του WinRAR που θα βρείτε το link για να το κατεβάσετε κι εσείς εύκολα. Πατάμε εδώ ακριβώς στο TTF, διπλό κλικ, χωρίς να κάνουμε unzip, δεν χρειάζεται, και κάνουμε απλά install τη γραμματοσειρά από εδώ. Πατάμε απλά κλικ και περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Η γραμματοσειρά μας έγινε εγκατάσταση. Κρατάμε το όνομα της γραμματοσειράς, λέγεται Shipping Dogs. Ανοίγουμε το Photoshop. Ανοίγω ένα τυχαίο default size από το Photoshop για να κάνουμε λίγο μια επίδειξη την γραμματοσειρά που κατεβάσαμε. Ερχόμαστε στο title να γράψουμε κείμενο. Ερχόμαστε εδώ που μπορούμε να διαλέξουμε ένα γραμματοσειρά και πατάμε
το όνομα της γραμματοσειράς μας, Shipping Dogs Regular. Είναι αυτή εδώ ακριβώς η γραμματοσειρά που κατεβάσαμε πριν λίγο. Το πατάμε και ερχόμαστε και γράφουμε το όνομά μας. Αυτό ήταν. Η γραμματοσειρά που κατεβάσαμε είναι αυτή εδώ ακριβώς. Αυτό ήτανε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα βρείτε τα link που χρησιμοποίησα κάτω στο description για να σας κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Κάντε like γιατί με βοηθάει, κάντε subscribe επίσης. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. I'm not afraid of the dark.